Και τώρα καλωσορίζω ένα συνάδελφο και φίλο, τον Κώστα Λασκαράτο. Τον ξέρετε από τη δημόσια τηλεόραση. Κώστα, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Γιατί είσαι εδώ όμως είναι το θέμα. Γιατί έχεις γράψει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο το έχουμε, θα σας το δείξω κι εγώ, αλλά θα το δείτε και πιο καθαρά. Μουσεία Influencers. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για πες μας, είναι πολύ πρωτότυπο αυτό. Ξέρεις, η γενιά, όχι τόσο η δική μας, αλλά η νεότερη γενιά, γνωρίζει αυτούς τους influencers, ναι, οι οποίοι υπάρχουν στα social media και εν πολλής διαμορφώνουν και την δημόσια συζήτηση που γίνεται σε ορισμένα πράγματα. Ναι. Ακόμη και οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν γίνει πια. Ναι. Influencers. Επιχειρούν τουλάχιστον. Επιχειρούν να γίνουν, να μπουν, λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι. Εσύ εδώ εξηγείς όμως γιατί τα μουσεία στην πραγματικότητα, ναι, είχαν, έχουν και ενδεχομένως θα έχουν με έναν τρόπο αυτό το ρόλο. Κοίτα, θα σου πω τώρα τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι η λέξη influencers είναι μια κακοποιημένη, κατακρεουργημένη λέξη. Υπό την έννοια ότι επιδραστικότερα κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Για να το χαρίζουμε εύκολα, χωρίς να μας νοιάζει ακριβώς, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν απλώς ένα πολύ δυνατό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπορεί να σου πουλούν από διακοπές μέχρι μια τσάντα ή ένα όχημα. Θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας διαμορφώνουν από το οικογενειακό μας περιβάλλον, είναι influencers, η οικογένεια, καθηγητές ενδεχομένως ή οποιοδήποτε άλλος. Ένα βιβλίο το οποίο μας επηρεάζει και μας αλλάζει τη σκέψη, τη ζωή, ένα τραγούδι ενδεχομένως, μια εμπειρία. Προσωπικότητες έτσι και θεσμοί, όπως τα μουσεία, έχουν μια επιρροή πάνω μας και διαμορφώνουν χαρακτήρες, απόψεις, σκέψεις. Τώρα θα μου πεις, ωραία, εντάξει, αυτό για πρόλογος καλό είναι, πάμε στο προκείμενο. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, τα μουσεία, όχι όλα τα μουσεία και όχι πάντα τα μουσεία, γιατί υπάρχουν και ορισμένοι κάπως λίγο που έχουν κάποια φοβικά σύνδρομα ή κάποιοι που νομίζουν ότι έχουν τα κλειδιά του χώρου και σου λένε τώρα πώς θα μπείτε μέσα, θα το ελέγξουμε εμείς γιατί γίναμε ιδιοκτήτες των αρχαιοτήτων ή των έργων τέχνης. Τα μουσεία έχουν ένα θησαυρό ή πολλούς θησαυρούς. Και μέσα από αυτούς μπορούν, Μάρια, να πούνε ιστορίες, ωραίες ιστορίες για τους ανθρώπους, για να μας πάνε λίγο παραπέρα, να μας ανοίξουν τα μάτια, να διευρύνουν ορίζοντες. Να σου πω ένα παράδειγμα. Γιατί τώρα μπήκαμε στην μέρα που γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα των μουσείων σήμερα, η 18η του μηνός. Και φεύγει η 17η που ήταν η μέρα ενάντια στην ομοφοβία. Υπάρχουν μουσεία τα οποία λένε όχι με το παράδειγμά τους, με τους εργαζόμενους που δουλεύουν, που ασκούν διοίκηση, με τα έργα τα οποία επιλέγουν να εκθέσουν, με τις ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν στο περιθώριο που επιλέγουν να αναδείξουν, γιατί πίσω από τα μουσεία υπάρχουν άνθρωποι και οι άνθρωποι κάνουν τις επιλογές. Έτσι λοιπόν είδες πώς μπορούν να ενωθούν οι δύο διεθνείς ημέρες με μία απόφαση. Λοιπόν, εδώ έχει ενδιαφέρον, γιατί διαβάζοντας το βιβλίο σου, έβλεπα αυτό το οποίο ακριβώς περιγράφεις. Δηλαδή ότι υπάρχουν μουσεία τα οποία σχετίζονται με τον ρατσισμό ή σχετίζονται με την ομοφοβία, είτε δια του προσωπικού τους, είτε δια των ιστοριών που έχουν να πούν μέσα από αυτά τα οποία εκτίθενται στα μουσεία αυτά, που σχετίζονται με την κλιματική κρίση, ένα ζήτημα πολύ σημαντικό των ημερών μας. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Οι γενιές οι παλαιότερες ενδεχομένως να είναι πιο δεκτικές απέναντι σε αυτό που λέμε μουσείο. Οι νεότερες γενιές είναι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Έχουμε μια μεγάλη έρευνα με τη Μαρία Καρακλιούμη στο βιβλίο. 1500 άτομα για έρευνα πολιτισμού. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ, μεγάλη, πολύ απλωμένη. Η οποία ξεκίνησε με τη σκέψη αυτή που λες εσύ, ότι οι μεγαλύτεροι πηγαίνουν στα μουσεία και δείχνει ακριβώς το αντίθετο. 25άριδες, 30άριδες, 35άριδες είναι αυτοί που πηγαίνουν πιο τακτικά σε ένα μουσείο και με μεγάλη απόσταση από τους 65άριδες συνταξιούχους. Ναι. Πράγμα το οποίο ούτε εγώ το είχατε περίμενα. Είχατε και εσείς αυτή την ψευδέστηση λοιπόν που έχω εγώ. Ήμουν αβέβαιος. Ναι. Τι διαπιστώνω τώρα βλέποντας τους αριθμούς, χωρίς να τους πω με ξέρεις, λεπτομέρεια, γιατί είναι και αργά, μην ταράξουμε τους ανθρώπους στα κρεμμένα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι μας παρακολουθούν ενδιαφέροντα. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Συνειδητοποίησα βλέποντας τους αριθμούς ότι ο 18άρης, ο 20άρης, εκεί που γνωρίζει τη ζωή, που βγαίνει από το σπίτι, που σπουδάζει, που χρειάζεται να δουλέψει για να σπουδάσει, άρα δεν έχει και πάρα πολύ χρόνο, μπορεί να μην πάει στο μουσείο πάρα πολύ εύκολα. Θα πιει και το ποτό του, θα πάει και στα θέατρά του, θα γνωρίσει πώς ζουν στην ενήλικη ζωή. Όταν μεγαλώνεις λίγο, αρχίζεις να δημιουργείς και οικογένεια, 30-35, εκεί ξαναμπαίνεις στα βαθιά του να γνωρίσεις τον κόσμο και εσύ και στα παιδιά που ενδεχομένως φέρνεις. Και νομίζω ότι αυτή ίσως είναι η απάντηση. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι το οποίο επίσης μπορεί να είναι ψευδέστησή μου.
Είναι πολλές φορές που έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό και συνήθως όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό επισκεπτόμαστε μουσεία. Ναι, ναι. Μάλλον έχω επισκεφτεί προσωπικά περισσότερα στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Έτσι. Έχω λοιπόν βρεθεί σε μουσεία τα οποία πραγματικά είναι πολύ επιδραστικά, δηλαδή ο τρόπος παρουσίασης, ναι, της ιστορίας που έχουν να πούν έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αντιθέτως, έχω βρεθεί σε μουσεία στην Ελλάδα τα οποία τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι λίγο. Δεν θέλω να είμαι προσβλητικός, πρόχειρα, αν μου επιτρέψεις να χρησιμοποιήσω καταχρηστικά τη λέξη πρόχειρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εσύ μέσα από την έρευνα που κάνατε έχεις εντοπίσει ή είναι δική μου ψευδαίσθηση επίσης? Πρώτα απ' όλα είναι αλήθεια ότι όταν πηγαίνεις στο εξωτερικό επισκέπτεσαι πολλά μουσεία. Αυτό είναι αλήθεια. Το κάνουν όλοι, είναι η υποχρέωση του ταξιδιώτη, λένε οι αναλυτές. Νιώθεις ότι πρέπει να το κάνεις και αυτό. Μήπως γίνεται όμως και γιατί είναι λίγο πιο προσεγμένα? Λέω, μπορεί να μην είναι ακριβές αυτό. Κοίτα, τα μεγάλα μουσεία του κόσμου, γιατί είναι τώρα διαφορετικό να πας σε ένα μουσείο της ελληνικής περιφέρειας και διαφορετικό να πας στο Λούβρο ή να πας στο Γκουγκενχάιμ, που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, πόρους, επενδυτές, επιχορηγήσεις δημόσιες, χορηγούς. Εκεί μπορούν να κάνουν τα πάντα υπό την έννοια ότι υπάρχει ρευστό, υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, άρα μπορούν να βάλουν μέσα και έμπνευση και ιδέες, να τις υλοποιήσουν, να μπει και η τεχνολογία. Από την άλλη, έχει να κάνει και με το μουσείο. Καμιά φορά δηλαδή λέμε, σ' αρέσουν τα μουσεία. Ποιο μουσείο να μ' αρέσει, το αρχαιολογικό ή το μουσείο μοντέρνας τέχνης? Να μ' αρέσει το μουσείο σύγχρονης τέχνης ή να μ' αρέσει ένα μουσείο ελιάς? Έχει να κάνει και με τα ενδιαφέροντα του κάθε ανθρώπου. Μπορεί να είναι ένα σπουδαίο μουσείο, αλλά μην ταιριάζει στην αισθητική σου, στα βιώματά σου, στα ερεθίσματα τα οποία έχεις. Άρα, εσένα να μην σου φαίνεται πάρα πολύ ελκυστικό και σε κάποιον άλλο να φαίνεται ο ιδανικός τόπος. Εγώ πιο πολύ πάντως λέω ότι τα μουσεία είναι influencers, ασκούν επιρροή πάνω μας, γιατί επιλέγουν πια να πούν ιστορίες. Όχι μόνο να συντηρήσουν, να εκθέσουν τα αντικείμενα, αλλά να πούν ιστορίες. Όταν δηλαδή το μουσείο έχει συνειδητοποιήσει, και επειδή είναι και ημέρες τέτοιες φορτισμένες, ότι έχουμε κάθε 11 λεπτά στον κόσμο μία γυναικοκτονία. Ναι, βέβαια. Κάθε 11 λεπτά μία γυναικοκτονία. Δεν μπορούν να βγουν έξω από την πραγματικότητα, από την καθημερινότητα, από την κοινωνία. Και πολλές φορές χρησιμοποιούν, θα πω αυτή τη λέξη, τα εκθέματά τους για να σου πούν τέτοιες ιστορίες βίας, για να σε φέρουν σε έναν άλλο δρόμο πιο υγιή. Στο τέλος της ημέρας είναι πιο επιδραστικά τα μουσεία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως από αυτά που χρησιμοποιούν οι νεότεροι, το TikTok για παράδειγμα ή το Instagram. Να σου πω κάτι. Και με αυτό. Ο Σοκράτης δεν έγραψε ούτε μία λέξη. Κι όμως μέχρι σήμερα τον συζητάμε και μας επηρεάζει. Mm-hmm. Δεν είμαι βέβαιος ότι το TikTok είναι ό,τι επιδραστικότερο υπάρχει. Δεν μας αλλάζει τη ζωή. Το χρησιμοποιούμε και πολύ σωστά, γιατί είμαστε πολίτες του σήμερα. Οπότε αυτή νομίζω ότι είναι η απάντηση. Κώστα Λασκαράτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μου έκανες την τιμή να έρθεις. Εγώ ευχαριστώ. Εδώ ήταν σχετικά σύντομη η συζήτησή μας, αλλά αλίμονο εσύ γνωρίζεις πάρα πολύ καλά πώς είναι ο τηλεοπτικός χρόνος. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Πόσο αμήλυτος είναι. Να το βιβλίο, Μουσεία Influencers. Και σε ένα Μάρια και την Ατάσα που μας ξενυχτάτε τα βράδια. Ευχαριστούμε εμείς πολύ που μας παρακολουθείς.